προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με βεβαιότητα. Φαίνεται να μετατίθεται τον αγώνα πλέον στα δικαστήρια? Όχι. Εμείς μετά την απόφαση της Βουλής της Πέμπτης πιστεύαμε ότι ο Υπουργός και η Κυβέρνηση θα έπρεπε να διαβουλεύονταν για μια αναβολή, ούτως ώστε χωρίς να κινδυνεύει η δόση, δεν θέλουμε να φέρουμε σε περιπέτειες το κράτος, θα παίρνε το μία αναβολή, μια ολιγόμενη αναβολή, ούτως ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις. Αυτό δεν έγινε. Την Τρίτη πάει και πάλι με τις τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο. Εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Αντιλαμβάνεστε ότι η σοβαρότερη πρόνοια που απαιτούσαν οι εργαζόμενοι, που αφορούσε τα εργασιακά σε σχέση με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Μα αυτό το δέχεται η Τρόικα. Μα δεν το δέχεται. Εμείς έχουμε άλλες πληροφορίες. Τι πληροφορίες έχετε? Γιατί δεν το δέχεται? Η Τρόικα τι λέει? Ό,τι καθεστώς έχετε αυτή τη στιγμή, το δέχομαι χωρίς να επιβαρύνεται περισσότερο. Το καθεστώς που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι του δημόσιου υπαλλήλου? Τι επικρατεί στον τόπο μας αυτή τη στιγμή? Δημόσια υπηρεσία και ευρύτερη δημόσια υπηρεσία. Μα μιλάμε για ιδιωτικοποίησεις. Ναι, θα πάμε σε ιδιωτικοποίησεις. Εμείς δείξαμε και την κατάλληλη ανοχή και υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι οι υπάλληλοι που είναι σε αυτόν τον οργανισμό που στήριξε το κράτος, να μην τα λέμε, τα μάθαμε ως την Αυστραλία, θα βρεθούν στο δρόμο για να φορτώσουμε σε αυτόν τον οργανισμό και στους υπαλλήλους όλο το κακά της Κύπρου? Μαλέχθησαν και οι αναφορές ότι για κάθε 12 υπαλλήλους υπήρχε και ένας διευθυντής. Ακούσαμε και πριν τις αναφορές να μαζέψουν τα μυαλά τους οι δημόσιοι. Εμείς δείξαμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε όλον αυτό τον αγώνα. Προσπαθήσαμε να μην επηρεάσουμε τους πελάτες μας, τον απλό πολίτη, που κατανοούμε και την ανεργία που υπάρχει και τις δύσκολες στιγμές. Μα αυτό θα έπρεπε να το σκεφτεί και ο φίλος μου ο Υπουργός, που έπρεπε να κάνει την κατάλληλη διαβούλευση, ναι, και να μην φτάσουμε. Αλλού είχα πάρει την συζήτηση με την ερώτηση και εσείς σ' άλλο μου απαντήσατε. Όχι, θα σηκώσω το γάντι, γιατί μου αρέσει ο Πρόεδρος που είναι έτσι αιχμηρός, και να κάνουμε το διάλογο. Το νου μας τον έχουμε. Είχαμε τον ίδιο και από τότε που τον είχαμε ψηφίσει και εργαστεί γι' αυτό και θέλουμε να πετύχει ο Πρόεδρος. Αλλά για να πετύχεις κάτι χρειάζεται η αναγκαία διαβούλευση, η αναγκαία σημασία και όπως ο ίδιος έχει πει τον Δεκέμβρη, θα κάναμε εντατικές διαβουλεύσεις για αυτό το νομοσχέδιο που δεν έγινα. Είμαστε εδώ. Δεν προκαλέσαμε ζημιά στον κυπριακό λαό. Έχετε συμβουλευτεί τους νομικούς για να καταλήξετε ότι υπάρχει θέμα προσφυγών? Γιατί είπατε ότι η κυβέρνηση ίσως σε περίπτωση έγκρισης του τροποποιημένου νομοσχεδίου που πάει την Τρίτη στην έκτακτη Λωμέλεια, ίσως να κινδυνεύει με σωρία προσφυγών. Σαφέστατα, μα υπάρχουν σωρία γνωματεύσεων. Έχουμε και γνωματεύσεις από δύο πρώην γενικούς εισαγγελείς, τον κύριο Τορναρίτη από παλιά μια άλλη γνωμάτευση και πρόσφατα από τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα τον κύριο Μαρκίδη για την αντισυνταγματικότητα αυτού του νομοσχεδίου. Και ο σημερινός Γενικός Εισαγγελέας δεν είπε ότι δεν υπάρχει αντισυνταγματικότητα, γιατί είναι πρόθεση για αποκρατικοποίηση. Όταν έρθει η αποκρατικοποίηση θα είναι αντισυνταγματική. Είναι σαφέστατο. Μάλιστα, αυτό ξεκάθαρο. Στο 122 άθρων του συντάγματος. Οπότε, επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε συνένεση. Την Τρίτη θα είστε έξω από τη Βουλή? Βεβαίως θα είμαστε έξω από τη Βουλή. Παράλληλα συνεχίζονταν και σήμερα οι προσπάθειες και ως την Τρίτη θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Τις παρασκηνιακές εννοείται, για βεβαίως, να ζητήσετε ούτε ώστε να υπάρξει αναγκαία κατοχύρωση των εργαζομένων. Μάλιστα. Θα κινηθούμε στο εξής τρίπτυχο. Αναδιοργάνωση των οργανισμών να μείνουν σε κρατικά χέρια, γιατί το ιδιωτικοποίηση είναι ένα μεγάλο θέμα. Μάλιστα. Που θα συζητηθεί και το μετά. Επόμενο. Αναδιοργάνωση των οργανισμών για να βοηθούν το κράτος ανά πάσα στιγμή. Την ίδια ώρα θα βοηθηθεί και το κράτος με πολλούς τρόπους και εξέβρεση των χρημάτων. Αυτό που μας λέτε, ότι κάνετε προτάσεις αυτή τη στιγμή συνεχώς, ώστε να βρεθεί μια χρυσή τομή. Βεβαίως. Και το μέχρι τρίτο, και να μην θυματοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Άρα δεν έχετε τρίμερο εσείς, θα εργαστείτε. Βεβαίως. Σε αυτό το τρίπτυχο μπορούμε να εργαστούμε
και απευθύνω ίστατη έκκληση στον αγαπητό πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες μέσα σε αυτές τις μέρες, ούτως ώστε να συναντηθούμε οι δύο πλευρές, αν θέλεις, κυβέρνηση, συνδικαλιστικό κίνημα, με στόχο ποιο? Να, το νομοσχέδιο να μην πάει με αντισυνταγματικές πρόνοιες, θα ακολουθήσουν σωρία προσφυγών. Μάλιστα. Και ο ενδεχόμενος επενδυτής μπορεί να μην φτάσει με αυτές τις προσφυγές. Σας ευχαριστώ δεν πολύ, είναι απειλές, απλά και εμείς θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά και των οργανισμών που θα στέκονται δίπλα και στο κράτος.